Καμπανάκι κινδύνου με ηχοεκοφαντικό χτυπά για μια ακόμη φορά ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου, καθώς η πύρινη απειλή αποτελεί σχεδόν καθημερινότητα για το νησί. Από 8 έως και 10 πυρκαγιές σε ημερήσια βάση καλούνται να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της Κρήτης, αριθμός ιδιαιτέρως μεγάλος και ανησυχητικός. Έχουμε ένα μπαράζ πυρκαγιών, μπορώ να πω ιδιαίτερα χθες είχαμε 5 πυρκαγιές στον νομό Ηρακλείου. Και είχαμε πυρκαγιές σε απόσταση μία μισή ώρα, μία από την νότια του Ηρακλείου, στο κέντρο του νομού, βόρεια εδώ. Αυτό λοιπόν τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι υπάρχει μια δραστηριότητα, ας με επιτρέψετε την έκφραση να πω, από ορισμένους συμπολίτες μας, που δεν αντιλαμβάνονται όλα αυτά που λέτε, τον κίνδυνο που υπάρχει. Σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία της υπηρεσίας, το 70% των πυρκαγιών που σημειώνονται στο νησί προέρχονται από αμέλεια. Στο 15 με 17% κρύβονται πίσω τους λόγοι αντεκδίκησης και επίλυσης διαφορών και οι υπόλοιπες προέρχονται από ατύχημα. Ο κύριος Λαγουδάκης έστειλε αυστηρό μήνυμα προς τους κριτικούς, επαναλαμβάνοντας πως οι πρωτοφανείς βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα έχουν καλλιεργήσει συνθήκες ιδιαιτέρως επικίνδυνες. Και αν μέχρι σήμερα οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να σβήσουν όλες τις πυρκαγιές εν τη γενέση τους, κανείς ποτέ δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί αύριο να συμβεί μπροστά σε ένα ατύχημα που θα τεθεί εκτός ελέγχου. Ένα ατύχημα θα δημιουργήσει ένα πολύ μεγάλο σύμβαν. Μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει μέχρι τέλη Ιουλίου, χάρη στην προσπάθεια, ξαναλέω, των πυροζεστών, όλα τα συμβάντα να τα προλαβαίνουμε εν τη γενέση. Δηλαδή, δεν μας έχει φύγει ακόμα μία φωτιά, πάνω από 3-4 στρέμματα. Και όλο αυτό, ξαναλέω, φίλε. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η πυροζεστική υπηρεσία θα προλαβαίνει πάντα όλα αυτά τα συμβάντα. Κάθε μέρα έχουμε στην Κρήτη 8, 10, 12 πυρκαγιές. Αναφορικά με τη στελέχωση του πυροσβεστικού σώματος, 30 είναι οι σταθμοί στην Κρήτη. 1000 οι πυροσβέστες, 2 τα εναέρια μέσα με το ελικόπτερο Έριξον έρχεται στο νησί την ερχόμενη εβδομάδα. Ο απολογισμός σε καμένες εκτάσεις μέχρι στιγμής παρά τον αυξημένο αριθμό πυρκαγιών είναι θετικός. Με τον κύριο Λαγουδάκη να ζητά από τους πολίτες να είναι σύμμαχοι σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια ενάντια στον πύρινο εφιάλτη.